όλα αυτά θα είναι άριστα. Δεν θα χρειάζεται ούτε θερμοκρασμός, ούτε προγράμματα, ούτε μελισσοκομείες, ούτε τα πολιτιστικά μας, ούτε τις κορίες μας, ούτε τα καριέρα μας. Όσοι δεν έχετε ενημερωθεί, νιώθω την υποχρέωση. Λοιπόν, εγώ δεν ήθελα να πω, δεν απαντώ προσωπικά καθόλου στον κύριο και δεν έχω θέση σε αυτό το θέμα, δεν έχω πάρει θέση γιατί δεν γνωρίζω καλά τα πράγματα. Σπουδάζω και εγώ στην Κομωτινή μαζί με τον. Είμαστε πολύ. Έτσι, βέβαια, είμαστε μακριά από τον τόπο. Εγώ άκουγα πάρα πολλά πράγματα και έβλεπα πάρα πολλά πράγματα από μακριά. Από την Κομωτινή, δυστυχώς δεν μπορώ να καταγράψω συχνά στο χωριό. Αλλά όταν ήρθα εδώ, αντί να ενημερωθώ, όπως πολύ σωστά τόνισε ο κύριος, για το τι συμβαίνει στον τόπο, ενημερώθηκα μόνο για το ότι υπάρχει μια τεράστια διαμάχη, την οποία πρέπει όλοι μας να αποφύγουμε. Ήρθαμε εδώ πέρα, μιλάμε για τον εθελοντισμό, θα πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι και καλό θα ήταν ο καθένας να μπορεί να παίρνει τη θέση που έχει επιλέξει, εφόσον γνωρίζει τα πράγματα και όπως είχε πει πριν και ο φίλος μας ο Νίκος, ότι για εμείς που και αυτός ήταν στην Κομωτινή. Λοιπόν, θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι η δημοκρατία πηγάζει από τη διαφωνία, έτσι, από τις διαφορετικές απόψεις και δεν πρέπει να υπάρχει αυτό το μεγάλο κενό να μας χωρίζει, ενώ έχουμε τόσα πολλά κοινά, δεν μπορούμε να βάζουμε μέσα μας κενά. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Πριν πάρει τον λόγο ο Δήμαρχος για να μιλήσει την ωραία αυτή η εκδήλωση και την πολύ εκδοτοποιητική, θέλω να καταθέσω μια σχέση προς όλους σας. Καταρχάς, ο εθελοντισμός είναι πολιτισμός, άρα είναι η προσφορά από αυτό που έχεις να δώσεις, είναι αγάπη, είναι πολιτισμός κυριολεκτικά. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική ομίλη, πολιτική ομίλη για τα εθελοντών. Η σκέψη